Βελόπουλε. Αντιφάσεις. Και εσάς βάλανε στο στόχαστρο. Για ποιο πράγμα. Λένε ότι έχετε δικά μου ό,τι θέλω να κάνω. Έχετε τα λεφτά σας στη Γερμανία. Δικά μου είναι ό,τι θέλω να κάνω. Ναι, δικά αλλά... μου είναι ό,τι θέλω να κάνω. Άκουσα λίγο, μέχρι εδώ ήταν. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν. Όχι, δεν θέλω να απολογηθείτε. 477.000 ευρώ, ας βγει πολιτικός αρχηγός να πει ότι πήρε εφορία. Εγώ την πήρωσα στην Ελλάδα την εφορία. Τα υπόλοιπα είναι εκ περσού. 477.000 ευρώ σε 3 χρόνια. Ας μου πει ένας πολιτικός, ένας πρόεδρος να πει ότι πήρωσε τόση εφορία. Εγώ το λέω δημοσίως. Ας μου πούνε αν δήλωσαν εισοδήματα η τσιράρια εταιρεία με 7 εκατομμύρια ευρώ και 6 εκατομμύρια. Τώρα πλάκα μου κάνουν. Έλα, ρε Γιώργο, τώρα. Και ξέρεις, δεν έκρυψα ποτέ μου τη σχέση με τη Γερμανία. Το ξέρεις προσωπικά εσύ. Το ξέρεις προσωπικά εσύ. Μόνιμη κατά τη Γερμανία, σε βάση περιπτώσει. 20 χρόνια εκεί μεγάλωση. Η κόρη μου γεννήθηκε εκεί, γίνηκα εγώ και εγώ. Δεν το έκρυψα ποτέ μου. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, να μου κουνάει το δάχτυλο. Ένας βουλευτής που έχει δάνειο 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν τα πληρώσει ποτέ στη ζωή του και κουνάει το δάχτυλο σε μένα, είναι πάει πολύ. Να βλέπω εγώ πολιτικούς να είναι υπερδανισμένοι με 1.800.000, 900.000 ευρώ και δεν μπορούν να τα βγάλουν από τα λεφτά αυτά. Πότε θα δώσουν πίσω. Πότε. Και να μου κουνάνε το δάχτυλο σε μένα. Που εγώ δεν χρωστάω ούτε ένα ευρώ, ούτε δάνεια. Ασφαλιστικές φορές 1,5 εκατομμύριο ευρώ προσέχω. Ας μου πούν την πλούσια αυτή. Εγώ δεν έχεις ότι έχω λεφτά, ότι έχω τρεις μεσαντές, ότι ζω καλά και ότι μπήκα στην πολιτική αρκετά ευκατάστατο οικονομικά για να προσφέρω. Δεν μπήκα με 3.000 εισόδημα και 2.000 εισόδημα για να παίρνω τα 6.000 του βουλευτού. Τελεία και δεν απολογούμε σε κανένα. Όχι, όχι, απλά, είναι ερώτηση, δεν είναι. Καλά έκανε, όχι, καλά κάνεις. Επειδή απλά καταλαβαίνω ότι το θέμα, επειδή υπάρχει μια φορτισμένη σχέση με τη Γερμανία γενικώς και επειδή οι τοποθετήσεις σου είναι αυτές που είναι συγκεκριμένες. Μα έχει δεξιέλες, λέει ο βουλευτής μου. Έχω στις δεξιέλες. Άκου τώρα, έχω στις δεξιέλες λογαριασμό. Όχι, ακούστε, έχω στο Βέλγιο λογαριασμό. Στις δεξιέλες δεν κάποιοι. Μα είναι λογαριασμό που όταν είναι ευρωβουλευτής, άνοιξε λογαριασμό και έχει μηδενικά. Ταμιακά. Δηλαδή δεν θα απολογούμε εγώ στον καθένα. Θα απολογηθώ αν κάνω κάτι. Δεν είναι θέμα απολογίας. Όχι, αυτό είναι. Όχι εσάς. Όχι σε εσάς. Γενικά το λέω. Ας μου πει ένας πολιτικός που δήλωσε τα χρήματα που δήλωσα εγώ. Αν βγει ένας, να το συζητήσουμε. Και σε ένας επιχειρηματία, ο οποίος 30 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά. 30 χρόνια επιχειρηματία, ξέρει ο κ. Παπαδάκης. 30 χρόνια επιχειρηματία είμαι. Το πόσα λεφτά βγάζω ή το πόσα δεν βγάζω είναι στο ποθενές, το καταλαβαίνω. Στις φορολογίες μου δηλώσεις. Στην εφορία που πληρώνω. Ασφαλιστικές φορές. Τώρα μην το κάνουμε ολόκληρο θέμα. Ας ψάξουν τους άλλους που έχουν δάνεια. Ας ψάξουν τα κόμματα που έχουν δάνεια. Ας ψάξουν τα χρέη των πρωθυπουργών, των προέδρων, των υπουργών κτλ. Ας δουν εκεί τα λεφτά πώς πηγαίνουν. Εμείς τα βγάζουμε. Το θέμα δεν είναι το έσχες, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι το πόθεν. Ακριβώς. Είναι νόμιμα, φορολογημένα. Το πόθεν. Επιτέλους να βγαίνει το πόθεν. Συμφωνώ. Είμαι ο πρώτος. Και για τον Λάμπρο και για όλους. Πόθεν, λοιπόν. Είμαι ο πρώτος που το έχω πει, αγαπητέ συνάδελφε, γιατί είναι φορολογημένα τα λεφτά μου. Δεν είναι παράνομα. Έτσι, ό,τι έχω βγάλει φορολογήθηκε στην Ελλάδα. Το επαναλαμβάνω. Πλήρωσα 477.000 ευρώ σε 2 χρόνια. Πέρυσι θα πλήρωσα 197.000 ευρώ εφορία για τα περσινά μου. Ας μου βγει ένας πολιτικός και να πει ότι έδωσε 200.000 εφορία σε ένα χρόνο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, δουλεύω, βγάζω χρήματα, μια χαρά είναι οικονομικά, πάω να αποθεί στην πατρίδα μου και αν του αρέσει. Αν δεν του αρέσει, δεν πειράζει.